Νομίζω ότι έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε πριν. Έχουμε πρωταθλητή, μπορούμε να το πούμε με 9 βαθμούς. Ρισκάρι, διαφορά. Ρισκάρι, έτσι. Ρισκάρι. Δεν νομίζω ότι ρισκάρω και πολύ. Μειωμένο το ρίσκο. Δεν νομίζω ότι ρισκάρω και πολύ. Με 9 βαθμούς διαφορά και 2 νίκες έχει κερδίσει και στο Καραϊσκάκι ο ΠΑΟΚ. Κέρδισε και στην Τούμπα. Σε αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ερχόταν με 10 νίκες το απόλυτο στο γήπεδό του και φυσικά ήθελε να το διατηρήσει απέναντι στον Ολυμπιακό. Κατάμε στην Τούμπα. Ερχόταν βέβαια και από μια ήττα στο κύπελο από τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Αλλά όλο το μυαλό στον δικέφαλο του Βορρά ήταν επικεντρωμένο στο μάτς αυτό της χρονιάς, στο μάτς τίτλου. Και το δείξανε αυτό και στο γήπεδο. Ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι που κρίθηκε στο γρήγορο γκολ, θα έλεγα, αλλά και σε αμυντικές αδυναμίες που έδειξε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που απείλησε με μακρινά σουτ, με πολλές τιμένες φάσεις στην αρχή. Εδώ ο Χριστοδουλόπουλος στο δεύτερο λεπτό, ένα σουτ πάνω από τα δοκάρια του Πασχαλάκη. Και στο τρίτο λεπτό, Μπίσεσβαρ στον Βιερίνια και ένα μακρινό σουτ δοκίμασε ο Πορτογάλος στα πόδια του. Και με αλλίωση η πορεία. Και με αλλίωση θα δούμε από τον Νάτχο, αν έχω δει καλά. Εδώ βάζει ο Νάτχο το πόδι του, παίρνει ύψος η μπάλα, ευνηδιάζει τον Σα, που παρόλα αυτά παραλίγο να τη βγάλει, αλλά δεν μπόρεσε. Ήταν πολύ δύσκολο, έτσι όπως τροχιά που πήρε μπάλα με την κόντρα στον Νάτχο. Και αυτό το γρήγορο γκολ ήταν βούτυρο στο ψωμί του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μια συμπαγέστατη ομάδα. Κοιτάξτε εδώ, στο 18 Ελκαντουρί σε θέση βολής, από καλή θέση μπάλα, πολύ out. Ίδια φάση ακριβώς πάλι από τον Μπίσεσβαρ, ο Ζαμπά στο 19, στο επόμενο λεπτό θα βρει τον Άκπο με όλη του την άνεση. Δεν κάνει πολύ καλή κεφαλιά, έρχεται ο Μπίσεσβαρ από πίσω για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 2-0. Και στις δύο αυτές φάσεις και στην προηγούμενη με τον Ελκαντουρί βρέθηκε εντελώς μόνος του και τώρα ο Άκπο πάλι εντελώς μόνος του, πάλι από σέντρα του Ζαμπά. Ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλή κατάσταση, το έδειξε στην αρχή στο πρώτο ημίχρονο επιθετικά, προσπάθησε να λειτουργήσει καλά, αλλά στην άμυνα έχει ακόμα θεματάκια. Εδώ σκίσει η περιοχή. Εδώ στο 29 το σούτ του Σάκχοφ στο δοκάρι. Θα το ξαναδούμε. Πολύ καλό πλασέ, δεν μπόρεσε ο Σά να κάνει τίποτα και από εδώ ο Ουκρανός παραλίγο να τελειώσει στο ημίωρο και όλα στο παιχνίδι με 3-0. Στο 34 λάθος του Νάτχου, ο οποίος δεν ήταν καλός, έγινε και αλλαγή στο ημίχρονο. Άκπομ, Ζαμπά, ωραία ενέργεια. Μπίσεσβαρ δεν έπιασε καλά το σούτ, έδωσε την ευκαιρία στον Σά. Και στη συνέχεια ο Σένα απομακρύνει. Όλο το πρώτο ημίχρονο στον ΠΑΟΚ. Στο 34. Για τον Γκερέρο, Πασχαλάκης την έβγαλε. Στο 40 και πάλι Ζαμπά εδώ. Η σέντρα. Πόσο άνετα παίρνει τις κεφαλιές μέσα στην περιοχή ο Άκπομ, ο Σά. Διώχνει και αυτή τη φάση και έχουμε περάσει πλέον στο δεύτερο ημίχρονο 48. Μια μεγάλη ευκαιρία από την παλιά του Δίας, δεν πρόλαβε ο Γκερέρο να βάλει το πόδι του. Ο Δίας, ο οποίος πέρασε θέση του Χριστοδουλόπουλου, και ο Καμαρά στη θέση του Νάτχου. Αυτές ήταν οι γρήγορες δύο αλλαγές που έκανε ο Μαρτίνς για τον Ολυμπιακό. Και στο 60, εδώ πέρα, στο 69, ένα goal offside, ξεκίνησε πάλι από λάθος του Σισε εκεί στη μεσαία γραμμή. Μπίσεσβαρ και Άκπομ άλλαξαν την μπάλα, αλλά βλέπουμε και εδώ ο Άκπομ ήταν εκτεθειμένος. Πάντως ωραίο τελείωμα, έτσι. Δεν είχε άλλες φάσεις. Φτάσαμε στο 80. Ναι, ωραίο τελείωμα βέβαια. Εδώ το Σταντινοβέσιο στο Βιερίνια. Την απογεία του τρίτου. Μπήκε στη θέση του Γιαννούλης. Εδώ μια ας πούμε ευκαιρία στο 81 πια. Ο Χασάν μέσα στην περιοχή πολύ άστοχος. Και πάλι το λάθος του Γκερέρο. Κλέβει ο Άκπομ από τον Σισε. Θα βγει απέναντι και πολύ ωραίο το λέμε εκεί αυτό από τον Σα. Το 3-0 τελειώνει το παιχνίδι στο 82ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε πέρα από τη φάση του 48ου λεπτού να απειλήσει καθόλου τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ βλέπετε το κλέψιμο και το τελείωμα του Άγγλου Τσουμπάκπομ, το πέμπτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Στο 87, Κούτρης για τον Δίας. Ωραία ενέργεια. Το σούτο Πασχαλάκης δεν ήταν σταθερό σε αυτή τη φάση και δίνει την ευκαιρία στον Ποτένσε να μειώσει σε 3-1 στο 87. Πολύ αργά βέβαια. Ξανά εδώ ο Δίας. Τριπλάρι τον Ολιβέιρα. Πασχαλάκης θύμισε εδώ λίγο Νέα Σμύρνη. Το βλέπετε πάλι πόσο πολύ εύκολα βρίσκει ανοιχτού χώρου και πόσο ωραία μεταβιβάζει την μπάλα στην επίθεση γρήγορα ο Ολιβέιρα. Ο ΠΑΟΚ στο 91 για τον Ζαμπά, ο Άκπομ και ο Σά θα αποσοβήσει ένα τέταρτο γκολ στις καθυστερήσεις πια στο 91. Και εδώ είχαμε και
αψιμαχίες προς το τέλος. Βλέπετε τον Ζαμπά να πιάνει το πόδι του. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ περίμεναν ότι οι αντίπαλοι τους θα κρατήσουν το fair play. Οι Ολυμπιακοί εκδήλωσαν την αντεπίθεση. Εδώ κόπηκαν με βίαιο τρόπο και κάπου εκεί ξεκίνησαν τα νεύρα με τον Κρέσπο. Χασάν εκεί από την άλλη πλευρά. Το Χασάν ακριβώς. Ο Κρέσπο είδε και την κίτρινη κάρτα. Δεν πρόλαβα να δω αν κιτρινίστηκε και κάποιος άλλος από την πλευρά του Ολυμπιακού. Πολλά νεύρα, αλλά ευτυχώς όταν σε ένα σημείο που το παιχνίδι είχε κριθεί προς το τέλος. Και εδώ στο τέλος το κόρνερ και η τελευταία φάση με τον Δίας που προσπάθησε να εκτελέσει από μακριά η μπάλα out. 3-1 λοιπόν, μια απολύτως δίκαιη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του οποίου έδειξαν πάθος σε πολλά σημεία του αγώνα και φάνηκε αυτό όπως, από τον τρόπο κυρίως που έκοβαν και τους αντιπάλους τους και πώς πανηγύριζαν ακόμα και τα κοψίματά τους. Ήταν ένα παιχνίδι που το περίμεναν, ένας πραγματικός τελικός τίτλου για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός παρότι βρισκόταν σε πολύ καλή φόρμα και συνεχόμενες νίκες, βέβαια με πιο μικρές ομάδες, που του έδινε την ευκαιρία να φανεί ότι επιθετικά λειτουργεί πολύ καλά, έδειξε αμυντικές αδυναμίες απόψε στην Τούμπα και τις πλήρωσε. Και μια και έχουμε έκρηξη Πασχαλάκη στο τέλος με τα πλάνα με τον goalkeeper του ΠΑΟΚ, όπως και βέβαια από όλους υπάρχει μια εκρηκτική αντίδραση και από την εξέδρα. Ήταν σαν ένα τελικό. Πώς είναι η τελική κυπέλλου, ας πούμε, που δίνουν κάποιο τίτλο. Είναι ο goalkeeper του ΠΑΟΚ που δίνει και τη φανέλα του. Το κάνω τον πρόλογο γιατί θα τον έχουμε αμέσως δίπλα στο Γιώργο Μήνο. Θυμίζουμε ότι έχουμε σύνδεση και με